Ώρα 6 και 20 το πρωί. Φωτιά ξεσπά σε διαμέρισμα στην Αλικαρνάσο, με δημότες να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία. Τέσσερα οχήματα με 10 άνδρες σπέβουν άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ περί οίκοι απομακρύνουν λυκειωμένοι που διαμένει δίπλα από το διαμέρισμα στο οποίο ξέσπασε η φωτιά. Είναι τρομακτικό το πόσο σκαπνός, ας πούμε, έβγαινε και τα λοιπά. Εκείνη ακριβώς την ώρα που άνοιγα δηλαδή το ρολόλο, τι γίνεται. Αλλά πολύ, πάρα πολύ μαύρος σκαπνός. Το αντιλήφθηκαν δηλαδή οι γείτονες? Δηλαδή... Οι γείτονες, ναι. Κανένας από τους ενίκους. Από όσο, γιατί δεν είδα κανέναν από τους ενίκους. Θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν. Νομίζω πράγματι. Και αν δεν ήταν η αστυνομία, νομίζω να τους ειδοποιήσει να βγουν. Κοιμόντουσαν οι άνθρωποι. Δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Δεν υπήρχαν εκρήξεις, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Ήταν μια αθόρυβη φωτιά. Να το βλέπεις και να στενοχωριέσαι. Βεβαίως, δεν θέλεις πως έχει γίνει. Χάλια. Μέσα θα είναι. Ευτυχώς ο γείτονας πήρε χαμπάρι και τηλεφώνησε και ήρθε η πυροσβεστική. Πυκνοί καπνοί έζωσαν την περιοχή με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική. Πληροφορίες αναφέρουν ότι περίοικοι κινητοποιήθηκαν και ενημέρωσαν δημότες σε παρακείμενα διαμερίσματα οι οποίοι δεν είχαν αντιληφθεί τον πύρινο κίνδυνο. Νομίζω ότι αν δεν είχαν ειδοποιηθεί και είχε επεκταθεί φωτιά, θα ήταν τραγικά τα πράγματα. Πρέπει να βοηθήσανε και μία γιαγιά που έχει και κάποια κινητικά προβλήματα να κατέβει. Επίσης πολύ ανησυχητικό είναι και το σούπερ μάρκετ από κάτω με έφλεκτα υλικά. Και αυτό πρέπει να γίνει σε ελάχιστα λεπτά. Ενώ ερχόμουν δεν είχα αντιληφθεί τίποτα, με το που ανοίγω το ρολό 6 ώρα και βλέπω, γιατί βλέπουμε ακριβώς απέναντι, είδα κατευθείαν δηλαδή... Πάρα πολλούς καπνούς. Πολύ ανησυχητικό, ναι. Στο διαμέρισμα προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 55χρονος πρόλαβε εγκαίρως να απομακρυνθεί.